Δευτερολογία σας, κύριε Νικολόπουλο, ορίστε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε, μιας και μίλησε για τα παράσημα ο κύριος Πρωθυπουργός, να καταθέσω την εξώδικη που πήρα από τον κύριο Αλαφούζο, γιατί τόλμησα να φέρω στη Βουλή, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αυτά που είπα πριν λίγο, και την αγωγή του κυρίου Μελισανίδη, γιατί επίσης διεννοήθη να κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο. Παρακαλώ για τα πρακτικά και μαζί μετά θα καταθέσω και το πλήθος των ερωτήσεων, όχι μόνο στις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και στη σημερινή κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα. Βεβαίως, κύριε Πρωθυπουργέ, κανένας δεν έχει κανένα ρεβανσισμό, πόσο μάλλον ένας βουλευτής από την επαρχία που έχει τη δυνατότητα να επιβιώνει πολιτικά χωρίς τους καναλάρχες. Αυτό το προνόμιο το έχουμε μόνο εμείς, οι βουλευτές της επαρχίας, που δια της περιπατητικής, κύριε Πρωθυπουργέ, δηλαδή της αδιαμεσολάβητης σχέσης με τον πολίτη, μπορούμε πραγματικά να επικοινωνούμε μαζί του και ξέρουν πολύ καλά εμάς. Αλλά μιας και δώσατε αυτή την μεγάλη δυνατότητα και βλέπω στο κινητό μου μηνύματα που στέλνουν πολίτες, ήθελα να πληροφορήσω και εσάς και τους συναδέλφους μου, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι όταν παραιτήθηκα μετά από λίγες ώρες, συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης έλεγαν ότι η παραιτησή μου μάλλον είχε να κάνει με υποθέσεις τους ΔΟΕ τσιγκάνων της Κάτω Αχαγιάς. Ολοσέλιδο το κυριακάτικο έθνος του κυρίου Μπόμπολα με νυπόγραφο ρεπορτάζ ενός κυρίου Πατρινού έλεγε στοιχεία. Και πήγαμε στο πρωτόδικα και στο εφετείο και καταδικάστηκε πατήρ και υιός Μπόμπολας 12 μήνες φυλακή. Δεν το μάθε ποτέ κανένας ότι δεν υπήρχε καν δημοσιογράφος. Έκπληκτη η έδρα ρώτηση. Κάνετε αυτή τη δημοσιογραφία? Έχετε πληρωμένους μηντιακούς δολοφόνους? 12 μήνες φυλακή. Είμαι σίγουρος κανένα συνάδελφος δεν το ξέρει εδώ, όπως και δεν θα μάθει και τα περαιτέρω. Προχθές είχαμε επιτροπή, κύριε Πρωθυπουργέ, για τα... η Επιτροπή Άμυνας και κλεισμένων των θυρών και απόρριτη επιτροπή σε κυριακάτικη εφημερίδα. Πρώτο θέμα, πρώτο σέλιδα. Ο Νικολόπουλος εκβιάζει, γιατί απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση είπα, έχετε ελέγξει τους λογαριασμούς εκείνων των δημοσιογράφων και των εκδοτών που είναι στις λίστες Λαγκάρντ, Νικολούδη και μάλιστα σε σχέση με τα ποθενέσκες. Ξέρετε ότι κάνουν ποθενέσκες. Να δούμε εκείνα τα χρόνια δηλαδή. Είχαν δηλωθεί αυτά? Δεν είναι, δεν υπάρχει καμιά διάθεση ρεβανσισμού, κύριε Πρωθυπουργέ. Ούτε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος μπορεί να θεωρείται εκβιασμός. Συμφωνώ δηλαδή απόλυτα μαζί σας. Αλλά γιατί πέρασε κιόλας ο χρόνος, ήθελα, κύριε Πρωθυπουργέ, και πάλι να σας ευχαριστήσω γιατί αγγίξατε αυτό το θέμα. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το αφήσετε στη μέση, γιατί έχετε τη συμπαράσταση σε αυτό το θέμα όλου του ελληνικού λαού. Κύριε Πρωθυπουργέ, μην χάνετε όμως την ώρα σας και απευθύνεστε στον πρόεδρο του ποταμιού. Τον είδατε λάκηξε επί το ακούσματι ότι εδώ θα βγει ο υπόνομος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το βάλε στα πόδια. Μα έτσι είναι. Τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος με τους πρώην εργοδότες του, με τους υποστηρικτές του? Θα έμενε εδώ να ακούσει αυτή την κουβέντα? Και αν του τράβαγαν το αυτί, τι θα έκανε? Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, θέλω να σας παρακαλέσω. Εγώ είπα και ονόματα και στις ερωτήσεις που θα καταθέσω θα βρείτε για όλους τα ονόματά τους, τα δάνειά τους που πήραν. Νομίζω είναι υποχρέωση της κυβερνήσεως να ζητήσει τον έλεγχο αυτών των δανειακών συμβάσεων. Είναι υποχρέωση να ζητήσει εγγυήσεις.
όπως είναι υποχρέωση νομίζω του κυρίου Υπουργού να καλέσει και τους προέδρους των πολιτικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και για εκείνα τα θαλασσοδάνεια και να ζητήσει εγγύησεις πριν το βάλουν στα πόδια και αυτοί και τελικά πληρώσουμε εμείς και των Νταβατζίδων και των υπαλλήλων τους τα δάνεια. Κύριε Πρωθυπουργέ, ο ελληνικός λαός σας έδωσε μια και μοναδική εντολή, την οποία μάλιστα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και καλά κάνατε και το είπατε του κυρίου Θεοδωράκη, γιατί είπε ο Χριστός, ο έχων ότα ακούει να ακουέτο, και λέει οι μαθητές, μα καλά του λένε, όλοι έχουν αυτιά, πώς δεν ακούει, έτσι και ο Θεοδωράκης έχει αυτιά, γιατί δεν ακούει, και τους απαντάει ο Χριστός, ο έχων ότα ακούει να ακουέτο. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται σε καθημερινή βάση ότι αυτή η πρωτοφανής υποστήριξη για τα ελληνικά, πολιτικά, χρονικά, αυτά τα δείγματα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό σας, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι δύναμη και σας παρακαλούμε. Και εμείς που κάναμε το μεγάλο βήμα και δώσαμε και την εμπιστοσύνη μας και την ψήφο μας και την ψυχή μας εσάς, μη μας απογοητεύσετε. Μαζί με όλο τον ελληνικό λαό να μας επιτρέπετε καθημερινά να σας χειροκροτούμε όπως το κάναμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Νικολόπουλε. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός.